φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα έρχομαι σε όλους. Πέμπτη σήμερα, για να δω, 5 Σεπτεμβρίου. Πότε πέρασε αυτό το καλοκαίρι, ο Θεός και η ψυχή του. Εν πάση περιπτώσει, εκπομπή Μπιπ, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα κάθε Τρίτη και Πέμπτη στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Βασίλης Αρυμπαλίδης, στα μικρόφωνα και στις κάμερες. Δημήτρης Δήμας στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι τώρα. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά αυτοκινητιστικά θέματα και όχι μόνο. Να δείξουμε και βιντεάκια έτσι περίεργα, τρελά και παλαβά. Αλλά πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην πλατεία Συντάγματος, για να δείξει η κάμερα της Ζούγκλας που βρίσκεται εκεί πέρα. Να σας πω κιόλας και τι θα δούμε. Σύνταγμα, λεωφόρο και Βυσσίας. Έτσι, στο ύψος της Φιλοθέας, γιατί η λεωφόρο και Βυσσίας είναι και μεγάλη, μην το ξεχνάμε. Και φυσικά, Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει, ότι η κίνηση έχει αυξηθεί αισθητά, θα έλεγα, και κυρίως από την περασμένη Δευτέρα, γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι τέλος πάντων, έχουν επιστρέψει στη βολή τους, στην πόλη τους, στο σπίτι τους, ή κάποιοι στη δουλειά τους, κάποιοι ψάχνουν για δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να μπορέσει να μπει αυτό το νερό στα βλάκι, να μπει αυτή η χώρα σε μια τροχιά καλή και να μπορέσουμε και πάλι να χαμογελάσουμε λίγο, γιατί δυστυχώς αυτά που ζούμε και βιώνουμε δεν είναι και το καλύτερο. Δεν μας αρέσει καθόλου. Άλλα έχουμε μάθει. Έχουμε καμιά κάμερα. Για πάμε να δούμε τώρα την κάμερα. Και φυσικά, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, η κάμερα αυτή βρίσκεται πού αλλού? Στην πλατεία Συντάγματος, στη Βουλή. Θα έλεγα όμως ότι η κίνηση είναι χαλαρή σε σχέση με την περασμένη Τρίτη. Πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, τα οποία τη συγκεκριμένη την ίδια πάντα ώρα 4 και 12 περίπου τώρα που είναι, ήταν αυξημένη, τώρα είναι καλύτερα. Άμα θέλετε να πάτε στην πλατεία Συντάγματος, τώρα τι θα δείτε, τη Βούλη θα δείτε, την έχετε δει τόσες φορές. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τη βλέπετε κιόλας όποτε σας λείπει. Πάμε γρήγορα. Στη λεωφόρο και Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης, στο ύψος του κολεγίου, ζωντανή εικόνα τώρα που μιλάμε. Και πού πήγαν τα αυτοκίνητα, τι έγινε, πατήσαμε το κουμπί και εξαφανίστηκαν? Όπως βλέπετε, για να σας βάλω και λίγο στο νόημα, στις οθόνες του υπολογιστή σας, η αριστερή πλευρά είναι η πλευρά που τα οχήματα κατευθύνονται προς τα βόρεια προάστια, δηλαδή Μαρούσι, Κηφισιά και ούτω καθεξής. Η δεξιά πλευρά είναι η πλευρά όπου τα οχήματα κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας. Καντεχάκι. Α, είχε πιάσει φανάρι γι' αυτό. Αλλά γενικότερα δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Χαλαρά τα πράγματα. Μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα και γρήγορα. Εγώ, χθες πάντως το απόγευμα που κατέβαινα τη λεωφόρο και Κηφισίας σε αυτό το ύψος, είχε πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή, κίνηση που σου θύμιζε άλλα χρόνια, σου έσπαγαν και τα νεύρα, ρε παιδί μου. Αυτό είναι εκνευριστικό. Ωραία. Ωραία και η λεωφόρο και Κηφισίας. Πάμε να δούμε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο 17ο χιλιόμετρο, ακριβώς απ' έξω από τα γραφεία μας, έξω από εδώ από αυτό το στούντιο, τι ακριβώς γίνεται. Ζωντανή εικόνα. Οι πράσινες πινακίδες που βλέπετε, λέει, προς Βαριμπόμπη. Λέει, παραδείγματος χάρη αριστερά-αριστερά, προς Λαμία, Χαλκίδα, και πάει λέγοντας. Άρα, όπως έχετε καταλάβει, η δεξιά πλευρά είναι η πλευρά που τα οχήματα κατευθύνονται προς τα πολύ βόρεια προάστια, Άγιο Στέφανο, Κρυονέρι κλπ. Λαμία, Χαλκίδα. Η αριστερή πλευρά, η πλευρά όπου τα οχήματα έρχονται μέσα στην Αθήνα. Ωραία. Είδατε, τι είδατε, ότι δεν είχε και κίνηση, φίλες και φίλοι. Οπότε, αφού δεν είχε κίνηση αυτή την ώρα, Πέμπτη σήμερα, ανοιχτά τα μαγαζιά νομίζω. Α, θα μου πείτε και τα μαγαζιά που είναι ανοιχτά, πόσους είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα μαγαζιά, όχι μόνο να αγοράσουν, και να δούνε, φίλες και φίλοι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή έτσι γρήγορα, ερεθιστικά θα έλεγα, να σας ανεβάσω και λίγο τη διάθεση. Να γουστάρουμε, γιατί και το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο ένα άψυχο αντικείμενο. Δεν είναι ένα αντικείμενο που μπαίνεις μέσα με ρόδες, ένα κουτί και απλώς μετακινείς. Πρέπει να μπαίνεις μέσα να το ευχαριστιέσαι, να περνάς ωραία, να ξεχνιέσαι από τα προβλήματα. Και φυσικά ανοίγεις τα χέρια σου ένα Caterham. Όσοι δεν το ξέρετε θα το δείτε. Είναι απολύτως σίγουρο ότι θα περάσεις ωραία. Δείτε το βίντεο και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε. So this is the new Caterham 7620R. It costs £50,000. It's got 311 horsepower, and like most sevens, it weighs. Τώρα, φίλες και φίλοι, αυτό που βλέπετε είναι το βρετανικό Caterham 620R. Είναι από μια παρουσίαση του βρετανικού περιοδικού Autocar. Τώρα ακούστε λιγάκι για να καταλάβετε, γιατί αυτό είναι και το πιο γρήγορο μοντέλο της συγκεκριμένης φίρμας. 0% σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα. Καταρχήν δείτε σχεδίες. Να ξεκινήσουμε από εκεί, από τα απλά. Σχεδίες.
κεντρικό, χαρακτηριστικό. Είναι Κάτερχαμ, ρε παιδί, πώς το κάνουμε. Μπαίνεις μέσα, το οδηγείς, το καβαλάς και το γουστάρεις. Το μυαλό σου ταξιδεύει. Ταξιδεύει. Το 620 τώρα το R. Αποδίδει αυτό το μικρό αυτοκινητάκι, έτσι. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ γρήγορο. 315 αλογάκια, 300 νιουτόμετρα ροπής. Τώρα από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, όλα τα υπόλοιπα είναι περιτά. Όταν σας λέω 0% κάτω από 3 δευτερόλεπτα, πάει και με το πλάι, δείτε εδώ, καταλάβατε τώρα όσοι είστε λάτρες, ας πούμε, της πλαγιολίσθησης, καταλάβατε τι εννοώ. Στην Αγγλία, το οποίο, γιατί αγγλικό και όλα, άρα από εκεί θα ξεκινήσει να πωλείται. Για να δούμε εδώ μια επιτάχυνση. Έχει ωραίο ήχο το άτιμο. Θα ξεκινάει η τιμή από σχεδόν από 50.000 λίρες, γύρω στα 60.000 ευρώ. Δείτε εδώ παιχνιδάκια που κάνει. Ρε τον άτιμο, τυχερός. Τυχεροί γενικότερα οι Βρετανοί, γιατί έχουν οι Βρετανοί δημοσιογράφοι, οι Βρετανοί συνάδελφοι του ειδικού τύπου, έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν απίστευτα μοναδικά αυτοκίνητα, τα οποία εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να τα δούμε σε φωτογραφίες. Το λέω και το εννοώ. Έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς. 50.000 λίρες, 60.000 ευρώ περίπου. Και μιλάμε για το πιο γρήγορο, έτσι. Όπου αφού δείτε τώρα, αυτός ο οδηγός, ο συντάκτης, έχει οδηγήσει πάρα πολλά πράγματα. Δείτε πώς το ευχαριστιέται. Τώρα μπείτε στη θέση εκεί πέρα, καθίστε και το μυαλό πείτε μου αν θα ταξιδέψει ή δεν θα ταξιδέψει. Πώς δεν θα ταξιδέψει, γίνεται. Ταξιδεύει, άλλο. Για να απολαύσουμε λίγο. I mean, 911 turbos, Aventadors, you name it. Anything this side of a Veyron would not see which way this thing had gone, up to about 90, 100 miles an hour. Caterham claims that the 0-60 time in this thing is either 2.8 or 2.7 seconds, which is very, very, very fast considering it's rear-wheel drive. This is what that looks like. And it'll do 60 in first gear. For a certain type of person who, let's face it, has rather a lot of money to spend on a toy, there is nothing quite like this. It is fantastically unhinged. And if you can afford one, do. No other car in the world is like this. Okay, so you want to know just how fast the new supercharged 620R really is. Well, the Golf GTI gets a 2 second head start here, but by the time it reaches 70 miles an hour, the Caterham, as you can see, is all over it, and it goes past doing about 110. And the new GTI, remember, is not slow. Πολύ ωραίο αυτό το θεματάκι στο τέλος. Είδατε τι έκανε. Το έβαλα να κάνουν κόντρα με ένα Golf GTI. Το άφησε για 2 δευτερόλεπτα. Μέτρα και το λέω 1, 2, 1, 2, ξέρω εγώ τα δευτερόλεπτα. Και του ρίξε στο κεφάλι. Πόσες πολυκατοικίες του ρίξε, δεν ξέρω. Εντάξει, ένα τέτοιο αμάξι έχει. Μόνο που το βλέπεις, παιδί μου, στο καπό αυτό που φεύγει, το μεγάλο το. Έτσι το. Πριν πάμε στο επόμενο βίντεο, να σας πω λίγο πώς πήγε η αγορά του καινούργιου αυτοκινήτου, φίλες και φίλοι, το μήνα Αύγουστο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η αγορά των αυτοκινήτων, ειδικά των καινούργιων και των μεταχειρισμένων βεβαίως, βρίσκεται στην κυριολεξία στον πάτο. Τα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ελλάδα είναι τόσα λίγα που νομίζω ότι πιο πάτος πραγματικά δεν υπάρχει. Μείον 13,2%. Αυτό είναι το ποσοστό της πτώσης των οχημάτων, όπου, των αυτοκινήτων, των ΙΧ αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το μήνα Αύγουστο στην ελληνική αγορά και ήταν μείον 13,2 συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2012. Σε απόλυτους αριθμούς, να σας διαβάσω, 3.372 αυτοκίνητα πουλήθηκαν τον Αύγουστο του 2013, 3.887 ήταν τον Αύγουστο του 2012. Αν γυρίσουμε τώρα το ημερολόγιο 5 χρόνια πίσω, θα δούμε ότι σε αντίστοιχους μήνες, Αύγουστο δηλαδή, παραδείγματος χάρη του 7, του 8, τα αυτοκίνητα τα οποία πολλούνταν ήταν, ακούστε τώρα, από 3.372, 20.000. Δηλαδή 20.000 αυτοκίνητα σε ένα μήνα, και εδώ από 20.000 πέσαμε στα 3.000
Και εδώ να βλέπουμε και κάτι εξίσου πολύ σημαντικό για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Τι αυτοκίνητα πωλούνταν το 2007-2008 και πάλι αυτές τις χρονιές και τι αυτοκίνητα πωλούνται τώρα. Άλλο να πωλούνται αυτοκίνητα 2.000 κυβικών εκατοστών, 1.800 κυβικά εκατοστά και άλλο να πωλούνται αυτοκίνητα 1.000 και 1.200, το πολύ πολύ τραβηγμένα 1.400 κυβικά εκατοστά. Πρώτη σε πωλήσεις, φίλες και φίλοι, η Toyota. Να σας πω, με 427 ταξινομήσεις, πτώση είχε 19,28% σε σχέση με το 2012, από 529 που είχε το 2012. Ακολούθησε η Volkswagen, 336. Στην τρίτη θέση η Opel με 312, αμέσως μετά η Hyundai με 259, αύξηση 63,92%. Πολύ μεγάλη αύξηση των αυτοκινήτων της Hyundai. Έχει ξεφύγει η Hyundai, να πούμε την αλήθεια. Έχει, αρχίζει να ανεβαίνει γιατί πολύ ποιοτικά τα αυτοκίνητά της. Αμέσως μετά είναι η Citroën, 203 αυτοκίνητα. Η Ford 199, Skoda 197, Fiat 178, Nissan 156. Από εκεί πέρα Suzuki, Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Renault, Seat, Peugeot, Kia, Dacia, Lancia, Alfa Romeo, Chevrolet, Mini, Honda, Mitsubishi, Smart, Abarth, Chrysler, Lexus και πουλήθηκε και μία Porsche. Συνολικά 3.372. Η μάρκα τώρα που είχε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, ποια ήτανε, φίλες και φίλοι, ήτανε η μάρκα Mercedes με 209,1%. Πάνω από 200% είχε ανάπτυξη τα αυτοκίνητα της Mercedes το μήνα Αύγουστο σε σχέση πάντοτε με τον Αύγουστο του 2012. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση τώρα είχε η Mitsubishi, να σας πω και συγκεκριμένα, μείον 69,23%, πούλησε μόλις 20 αυτοκίνητα όταν το πέρυσι είχε πουλήσει 65. Σε απόλυτο αριθμό, σε μονάδες αυτοκινήτων, τη μεγαλύτερη άνοδο είχε η μάρκα Hyundai. Από 158 το 2012 πήγε στα 259, αύξηση της τάξης του 63,92%. Αυτά όσον αφορά τις πωλήσεις των αυτοκινήτων που η αγορά δυστυχώς έπεσε, κινείται με αρνητικό πρόσημο στο σύνολο Ιανουαρίου-Αυγούστου. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, όμως περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εξαρτάται όλα, να ξέρετε, τα πάντα εξαρτώνται από τις αποφάσεις και από τις ανακοινώσεις που βγάζει η κυβέρνηση. Γιατί όταν βγαίνει κάθε λίγο και λιγάκι και επηρεάζει αρνητικά τον καταναλωτή, επηρεάζει αυτόν που πραγματικά θέλει να πάρει αυτοκίνητο, εκεί τα πράγματα αλλάζουν και μάλιστα πάρα πολύ. Δηλαδή, τι γίνεται τον τελευταίο καιρό, συνεχώς ακούμε θα αλλάξει η φορολογία, θα αλλάξουν τα τεκμήρια, θα αλλάξει το ένα, θα αλλάξει το άλλο. Όλα μένουν στάσιμα. Κανένας δεν θα πάει να αγοράσει όταν δεν ξέρει τι θα του συμβεί. Εν πάση περιπτώσει. Αλλάζουμε τώρα. Πάμε σε καινούργιες υπερσύγχρονες τεχνολογίες. Σύγχρονες τεχνολογίες του αυτοκίνητου είναι τα αυτοκίνητα τα οποία είναι ηλεκτρικά. Και η μάρκα BMW, φίλες και φίλοι, ναι, θα βγάλει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο Σονού που θα κυκλοφορήσει και το BMW i3, το ηλεκτρικό της αυτοκίνητο, το οποίο θα έχει κοντά στα 35.000 ευρώ, BMW, το οποίο είναι όμορφο, 35.000 ευρώ ηλεκτρικό. Πραγματικά νομίζω ότι η τιμή αυτή λέει πολλά. Όμως στην έκθεση αυτοκινήτου της Frankfurtis την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει το supercar το ηλεκτρικό, το i8. Πάμε να το δούμε το πρώτο teaser βίντεο. Πω, ηλεκτρικό. Το είδατε. Εντυπωσιακότατο στην κυριολεξία. Κινητήρας. Κάθεστε. 1500 κυβικά εκατοστά. Καλά ακούσατε. Βέβαια είναι υβριδική τεχνολογία εδώ πέρα. Δηλαδή έχει και ηλεκτροκινητήρα και ένα τρικύλινο κινητήρα με διπλό τούρμπο. Και συνολική απόδοση 362 άλογα, φίλες και φίλοι, ροπή όμως τα 570 νιουτόμετρα. Όμως, περιμένω να δούμε και ποια θα είναι η τιμή του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Να είστε σίγουροι ότι με την, αν μπορούμε να το πούμε, ξεχωριστή εταιρεία που έχει κάνει η BMW και θα δείτε τα ηλεκτρικά της που φέρουν στην αρχή το γράμμα i, θα δείτε ότι σε 2 χρόνια από τώρα πόσο θα πέσουν οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Opel Ampera, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, πωλείται 65.000 ευρώ. Βέβαια, αυτά είναι τα 65.000 ευρώ, γιατί οι φόροι είναι πάρα πολύ ψηλοί. Εν πάση περιπτώσει, αναλογικά και με το εξωτερικό, ας πούμε ότι 65, να ξέρετε ότι το 65 θα πάει 45 σε 2 χρόνια. Το Mitsubishi, το IMF, το οποίο δεν έχει έρθει στην Ελλάδα λόγω τιμής. Από 40-45 θα πάει στα 30-35. 30 να μην σας πω. Γιατί όταν έχει το BMW 35, το Mitsubishi πρέπει να έχει 30, να μην σας πω και 28. Το Nissan, το Leaf. Και αυτό, φίλες και φίλοι,
να δεν έχει έρθει λόγω τιμή στην Ελλάδα, γιατί οι φόροι είναι πάρα πάρα πολύ υψηλοί. Αυτά θα πρέπει να τα βάλει κάτω η κυβέρνηση, αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν, και να πούν αυτό το αμάξι, το Opel Ampera, δεν είναι supercar, το βλέπετε. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο κάνει και καλό στο περιβάλλον. Δεν έχει πει το κράτος ότι εγώ στηρίζω, το στηρίζω εισαγωγικά, βάλτε το, τα αυτοκίνητα τα οποία είναι φιλικά στο περιβάλλον. Αυτό φαίνεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Παραδείγματος χάρη, δηλαδή τα σύγχρονα αυτοκίνητα από τον Νοέμβριο του 2011 και μετά φορολογούνται, δηλαδή πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των εκπομπών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα, το CO2. Πόσο περισσότερο εκπέμπεις, τόσο περισσότερο πληρώνεις. Απλά πράγματα. Αυτά που δεν μολύνουν καθόλου το περιβάλλον, δεν έπρεπε να έχουν ένα άλλο καθεστώς, μία άλλη φορολογία. Λέω εγώ, αναρωτιέμαι όταν θες να πας να δείξεις το καλό πρόσωπο. Φανταστείτε, όλες οι εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν εταιρικά αυτοκίνητα και από υπαλλήλους που έχουν που γυρίζουν μέσα στις πόλεις, αυτά τα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιούσαν να μην είχαν καθόλου εκπομπές ρήπων. Φανταστείτε πόσο καλό θα έκανε στον αέρα τον οποίο αναπνέουμε όλοι καθημερινά. Και φυσικά, αν τα βάλουν κάτι και οι εταιρείες θα δουν πόσο γρήγορα μπορούν να κάνουν απόσβεση. Αλλά δώσε και κάτι της. Δώσε και λίγο τυράκι. Δώσε και ένα κίνητρο. Όταν δεν δίνεις κίνητρο. Γι' αυτό ελπίζουμε, το λέω ειλικρινά και το εννοώ, όχι μόνο εγώ, όλοι πρέπει να το πιστεύουμε αυτό. Να μπουν επιτέλους μέτρα, φορολογίες που να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Αυτή τη βλακεία, την κοτσάνα, πόσα κυβικά έχει σε φορολογό, είναι απίστευτη. Δηλαδή αυτοκίνητα που είναι 1.800 κυβικά να κοστίζουν 60.000 ευρώ και αυτοκίνητα 3.000 κυβικά να κοστίζουν 20. Δεν λέω ξανά μεταχειρισμένα, τίποτα. Και να, το ένα να μην είναι καθόλου φορολογία ή τεκμήριο χαμηλό και το άλλο να έχει ένα τεκμήριο στο Θεό και να πληρώνει ο ιδιοκτήτης τα μανιά της κεφαλής του. Καλά, οι περισσότεροι βέβαια τα έχουν πουλήσει, τα έχουν πάει στο εξωτερικό ή τα έχουν καταθέσει πινακίδες. Αλλά αυτή είναι η λύση. Η λύση είναι αυτή. Να ξεκαθαρίσουμε. 700.000 αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή είναι παρκαρισμένα. Καταλάβετε το. Γιατί θέλετε να είναι παρκαρισμένα? Γι' αυτό έχουν πει, σκέφτονται μήπως αλλάξουν τη φορολογία και τα τέλη κυκλοφορίας του χρόνου και τα κάνουν τέλη με το μήνα. Γιατί τι έχουν σκεφτεί 700.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων? Αν όλοι αυτοί τα βγάλουν από δύο μήνες, από δύο μήνες βγάλουν τα αυτοκίνητά τους στον δρόμο, βάλτε τα τέλη που πληρώνουν και τα τεκμήρια, 12, το 20% τη χρήση που θα κάνουν στους δύο μήνες. Θα έχουν έσοδα. Όλα έσοδα. Κάνε και κάτι σωστό. Βάσιλος. Άμα μην αρχίσω και φωνάζω τώρα, γιατί θα μετά η εκπομπή θα μας πάρει περισσότερο. Πάμε να δούμε ένα άλλο βίντεο, γιατί τώρα που νευρίασα, δείτε την άλλη που πήγε και χαστούξε τον οδηγό, γιατί λέει, δείτε τώρα, από αγώνα NASCAR, εκεί πέρα που γίνεται ο χαμός του γάμου. Δείτε τώρα το σχετικό βίντεο, ο άνθρωπος έδινε συνέντευξη εκεί, δείτε τι. Sport Clip Chevy, you know, was doing great, you know, thanks to everyone, Sport Clip Chevrolet, KMC, you know, we had a really good truck, you know, we had a very good strategy, you know, running the top five when we had to do, and the sixth car, I knew was going to do something, you know, not really sportsmanship, because that's what he did before. He was trying to bump me around in the wrong corner, and he came in the last corner and just drilled us. And not only he put me in the grass, he put me against the tie. It was just a... Εδώ τώρα καθίσα να σας πω για να καταλάβετε κιόλας. Πω, τι έγινε, πήγαινε τον αρπάξει. Έλα εδώ να σου εξηγήσω εγώ. Αγώνες NASCAR, φίλες και φίλοι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι αγώνες NASCAR. Τώρα σε έναν αγώνα που έγινε στο Οντάριο του Καναδά, οι οδηγοί ο Μαξ Πάπης και ο Μάικ Σκιν συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Εντάξει, ένα αγώνα μπορούν να συγκρουστούν. Τώρα, όμως ο Σκιν, έτσι. Είχε και τη συμπαράσταση της γυναίκας του, η οποία η άτιμη, άκουσε τώρα, γυναίκες άτιμες, πήγε, ζήτησε τον λόγο από τον άλλον οδηγό για το ατύχημα που το προκάλεσε. Και όπως θα δείτε τώρα σε λίγο, έτσι σε λίγα δευτερόλεπτα, δείτε εδώ, πάρε μια χαστού και να ησυχάσεις. Πα, το παλιό κόριτσο. Είδατε, είδες, η γυναίκα, αφού δεν πήγε ο άλλος, πα, το χαστούκι. Ρε την άτιμη γυναίκες, έτσι. Οπό. Πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, έχω ένα θέμα για τους μηχανόβιους. Πάμε να δούμε το θέμα με τους μηχανόβιους. Είναι η Vespa. Αυτή είναι η Vespa, φίλες και φίλοι. Η γνωστή Vespa, αλλά δεν είναι Vespa. Είναι Vespa μαϊμού. Είναι η Ινδική Vespa. Δείτε εδώ τώρα, ενώ ξέραμε ότι τα copyright τα κάνουν οι Κινέζοι, τώρα και οι Ινδοί κάνουν copyright και βγάζουν μαϊμού Βέσπες. Σε πάση περιπτώσει, αυτή, φίλες και φίλοι, η Vespa κυκλοφορεί και στην ελληνική αγορά. Καλά ακούσατε. Και σε τιμή, μάλλον θα έλεγα μισοτιμής,
Εδώ βλέπουμε, για να κατέβηκε λίγο προς τα κάτω ο Κέρσορας. Να, εδώ σε διάφορα χρώματα, 100 διαφορετικούς χρωματισμούς έχει, φίλες και φίλοι, η Ινδική Βέσπα. Εδώ βλέπουμε λεπτομέρειες στα χερούλια, κουμπάκια για τα φλάς, για την κόρνα, start, stop, όλα αυτά. Τιμή κάτω από 2.000 ευρώ, 2 χρόνια εγγύηση. Δείτε εδώ και ντουλαπάκι για να βάζεις και τα πράγματά σου. Η Ινδική Βέσπα. Και αυτή η Βέσπα, Βέσπα τώρα, να μην λέμε Βέσπα, γιατί δεν είναι Βέσπα αυτή, LML Star λέγεται, LML είναι η μάρκα, Star λέγεται το μοντελάκι. Έτσι, όσοι θέλετε, ας πούμε, και δεν διαθέτετε τα 3,5-4 χιλιάρικα, να, υπάρχει και λύση. Βέβαια τώρα δεν είναι original, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, τα θέλουμε και όλα δικά μας. Με αυτά και με αυτά, μας φίλες και φίλοι, η εκπομπή BB πέφτασε στο τέλος της. Βασίλισσα Ριμπαλίδης εδώ στα μικρόφωνα και στις κάμερες της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η Κατερίνα Νινιού, δεν μας δώσει χαστούκια έτσι, για να σπεί τα τελευταία αθλητικά νέα. Να είστε όλοι καλά, γεια χαρά.